Καλησπέρα σας από την Κεφαλονιά. Μέσα σε άγριες κόντρες και αποχωρήσεις εκτελήχθηκε χθες βράδυ η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου Κεφαλονιάς, ενώ ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης απουσίαζε στην Αθήνα. Η μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ του Προέδρου κ. Νίκου Ανουσάκη και του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μάρκο Κοτσιλίνη, που παραλίγο να την άξει στον αέρα της συνεδρίασης, είχαν σαν τελικό αποτέλεσμα να αποχωρήσει η παράταξη του κ. Κοτσιλίνη, καθώς και ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Χιοραβάτες και να παραιτηθεί από Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Νίκος Κλάβος. Η αντιπαράθεση των κ. Ανουσάκη Κοτσιλίνη ήταν το αποκορύφωμα μιας προηγούμενης κόντρας που είχε διαδραματιστεί μεταξύ του κ. Ανουσάκη και του επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου, όταν ο δεύτερος, κατά την τοποθέτησή του επί του τεχνικού προγράμματος, άσκησε αρνητική κριτική για το πρόγραμμα, το οποίο χαρακτήρισε ως τεχνικό πρόγραμμα των έργων του ενός ευρώ. Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία με 23 ψήφους το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για να ακολουθήσει αμέσως το Τρίτο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το 2013. Άνοιξαν και λειτουργούν κανονικά η Κοργιαλίνιος Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο, αναφέρει χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου του Κοργιαλίνιου Συμβουλίου, Μητροπολίτη κ. Σπυρίδωνα. Επίσης, η αίθουσα διαλέξεων της Κοργιαλίνης Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών συλλόγων της Κεφαλονιάς δωρεάν για οποιαδήποτε εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου εντός του ωραρίου του προσωπικού. Στα πλαίσια καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης, ο Δήμος Κεφαλονιάς καλεί τις επιχειρήσεις και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις συναλλακτικές μορφές τουρισμού, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, ορειπατικός και περιπατητικός τουρισμός, τουρισμός περιπέτειας, ειδικός γαστρονομικός, γαμήλιος τουρισμός, θαλάσσιος καταδυτικός τουρισμός κλπ. Στα όρια του Δήμου Κεφαλονιάς, όπως προβούν στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, αποστέλλοντάς το είτε ηλεκτρονικά μέσω email είτε μέσω fax. Σκοπός της καταγραφής και της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, εκτός από την ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, είναι η προβολή των επιχειρήσεών τους, η επισήμανση προβλημάτων και η αναζήτηση λύσεων και η προώθηση τιμάτων και η ενημέρωσή τους. Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Κεφαλονιάς, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Μανώλη Αγγελάκα, ορίστηκε με πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Κουρή, ιατρό-παθολόγο και διευθυντή του Ματζαβινάτιου Νοσοκομείου Λεξουρίου. Αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο ιατρός κ. Χρήστος Παυλάτρος, διευθυντής του Νοευτικού Τμήματος του Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αργοστολίου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διαιτής και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Αύριο και ώρα 7 το απόγευμα θα γίνει η γιορτή του ποδοσφαίρου από την τοπική Ένωση Ποδοσφαίρου στην αίθουσα δεξιώσεων Αθηνά στα Κοκκύλια, με την ευκαιρία δισκοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας και της απονομής των κυπέλων των πρωταθλημάτων και λοιπόν διακρίσιμης περίοδου 2011-2012. Καλό σας βράδυ.